Είναι η ώρα για το σετ νούμερο 4. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-2. Έκανε μια καλύτερη εμφάνιση στο τρίτο σετ και με αυτό το 17-25 προηγείται πλέον με 1-2. Το Μαρκόπουλο είπαμε ότι θα μπορούσε να αναποκόταν και με 2-0. Έχει κάνει μια καλύτερη διαχείριση στο πρώτο σετ, κάτι το οποίο κατάφερε να κάνει στο δεύτερο και να ισοφαρίσει προσωρινά. Κακή αρχή τώρα σε αυτό το σετ και πάλι για τον Μαρκόπουλο. Δεν καταφέρει η Καλανταρίδου να βάλει σωστά τα δάχτυλά της. Και πάλι στο σερβίς. De Jong. Α, λοιπόν, από λάθος σε λάθος. Αρκετά μπορούμε να πούμε για τις δύο ομάδες και στο προηγούμενο κάποια στιγμή, αλλά και τώρα στην αρχή του τέταρτου σετ. Έξω η Κότα, μέσα η Αλαγιάννη, σε μια κλασική αλλαγή. Είτε με τη Γράβαρη να είναι εκείνη που πανάει εντός. Να τώρα εδώ. Επιτυχημένο το σερβίς της, άσος. Με λίγο από Παπαδοπούλου. Για το 2-1. Λάθος και από την Παπαδοπούλου ξανά. Η Γράβαρη δύο σερί πόντους. Από σερβίς για τον Μαρκόπουλο. Και πάλι 15χρονη αθλήτρια. Η Μερτέκη μετά από ώρα θα μιλήσει. Η 30χρονη ακραία. Και στο σερβίς η Μερτέκη. Ολτιμότητες εδώ από το σετ. Ωραίο μπλοκ από τις Τσιόγκα και Φιντών. Για να δούμε αν και τώρα τα μπλοκ του ΠΑΟΚ θα δω τότε θα παίξουν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια χτισήματος μεγάλων σερί ή πιο σωστά μεγάλων αποστάσεων στο σκορ. Μέσα από τη Γιωβάνοβιτς. Κακός υπολογισμός του ΠΑΟΚ. Το Μαρκόπουλο εξακολουθεί να προπορεύεται. 5-2. Μίλησα Γιωβάνοβιτς. Ωραία, αλλά δεν θα έχετε τυχερή. Έχει επιστρέψει η Ξανθοπούλου για το ρόλο του λίμπερο του ΠΑΟΚ. Γούλερκαν. Φιλέ. Τρία. Καταρρίδου μέσα. 6-3. Πολύ καλή εκτέλεση από την Αλεξία Καταδαρίτ. Ο ΠΑΟΚ και πάλι θα βρει τη λύση για να μειώσει σε 6-4 την Κογιάρ. Σταθερή όλα τα σέντ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο το σερβίς της. Καλή και η προσπάθεια της Αλαγιάννη. Φιντών. Κακό, τον μπλοκ θα σπάσει.
Και οι φιλοξενούμενες θα μειώσουν τον πόντο. Έχουμε και ένα θετικό, ένα τελικό αποτέλεσμα. Η θέτη θα επικράτησε 3-0 των Αμαζόνων στην Βούλα. Σάντος έξω. Μια ισοπαλία. Το ΑΣΠ θέτης Αμαζόνες 3-0 είναι το δεύτερο τελικό σήμερα μετά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-1. Νωρίς στο έξω του Άγιο Θωμά. Με θυμίζουμε αναβολή στο Λαμία Παναξιακός. Εκκρεμούν τα Αόθυρας ΑΕΚ, Άρης ΕΑΣ και Πορφύρας Ελυσιακός, το οποίο αρχίζει στις 8. Η Κογιάρα δίνει την λύση και θα συνεχίσει να σερβίρει. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, Άρης Έαντας Ευόσμου. Γιάρ με φιλέ. Σάντος. Πάω και διεθνητήτες. Πάω ότι έκανε μια τρομερή εκτέλεση η Πορτορικανή. Ο Πάοκ έχει ένα επιμέρους 6-1. Οπότε θα πάμε σε ένα time out για να δει τι θέλει ο κ. Μπουτσουρίς. Πάθος για το ποδόσφαιρο, πάθος για τον αθλητισμό. Κάπα, αποκλειστικά από την Admiral. Online αγορές στο admiralsports.shop. Η Κογιάρ έχει πάρει την μπάλα και τον Πάοκ από το χέρι. Εδώ και λίγη ώρα. Στο επιμέρους 6-1 του Πάοκ. Καλό το σερβίς. Το μπλοκ. Και η μπάλα στο Μαρκόπουλο μετά από ώρα. Τώρα την προσπάθεια της Πολυνοπούλου και της De Jong. Το Κορέτσα που για πρώτη φορά στην πατρίδα της για να έρθει στην Ευρώπη. Πολύ τιμή για τον ΠΑΟΚ. Η Κούλερ Καν βλέπει μπροστά της Φιντών και Πολυνοπούλου με την Ελληνίδα να είναι εκείνη που βάζει τα χέρια της στη φωτιά απέναντι στο κανόνι από την Εστονία. 7-9. Το Μαργόπουλο θέλει λύσεις. Ο ΠΑΟΚ με ένα άγχος λιγότερο προηγείται με ένα 2. Ούλερκαν. Νάτος. Ο πόντος για το Μαργόπουλο. Ούτε Φιντών ούτε η Κογιάρ είχαν την λύση. Και στα σίγουρα χέρια της Ούλερκαν η μπάλα. Ξανθοπούλου έχει επιστρέψει. Λάθος για τον δικέφαλο και πόντους και πάλι. Μπαλάω συγκεκριμένα από την προστάτα της Πολυνοπούλου που παίρνει και τα έξω από την Νταγιόγκ. Μερτέκη στην υποδοχή. Μερτέκη στο κάρφο και στο καρφί. Ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα. Εννιά-δέκα. Έσπασε και πάλι η ισοπαλία γρήγορα. Σερβίρει
η Πολυνοπούλου. Η Σάντος. Η μπάλα πήγε στην Κούλερκαν. Νέο μπλοκ για τον ΠΑΟΚ με την Τσιόκα και τη Μερδέκη. Πολύ σπάνια σήμερα να έχουμε ελληνικό μπλοκ για τον ΠΑΟΚ. Συνήθως μοιράζανε την προσπάθεια μεταξύ της Φιντών ή της De Jong. Να λοιπόν που το ελληνικό μπλοκ εδώ δίνει τη λύση στο ΠΑΟΚ. Σε φύρει Πολυνοπούλου, έξω ο πόντος για τον Μαρκόπουλο και επιστροφή της Ξανθοπούλου. Η Σάντος για μια δυνατή εκτέλεση. Καταφέρει να βγάλει η Ξανθοπούλου. Μερτέκη και πάλι Σάντος. Δεν νικήθηκε το μπλοκ του Μαρκόπουλου. Σηκώνει η Ξανθοπούλου. Πιο ψηλά η Μερτέκη. Όπως όπως θα περάσει. Η Κώτα Σωτήρια. Και πάλι η Ξανθοπούλου. Η Σάντος έχει χτυπήσει στην προηγούμενη φάση. Πρόβλημα τώρα για τον Νίκο Μπουτσουρί. Χειρότερο πρόβλημα αν έχει κάνει τη Σάντος. Παρά το τύπος θα της Κούλερκαν. Η Πορτορικανή Χολένη όμως νομίζω δεν θα τα παρατήσει. Όχι, ο coach Μπουτσουρίς να την καθιστά γρήγορα. Μπαίνει η Κοτσαρά με λίγο χρόνο σήμερα. Μου τώρα ήταν μια λύση ανάγκης διότι η Σάντος έχει το πρόβλημα και το σέντ έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Ωραία η γραμμάρη. 11-12. Επιστροφή Τσαλαγιάννη αντί της Κώτα. Με πολύ χαμηλό μέσο ηλικίας που ανεβάζει Κούλερκαν στην εξάδα του Μαρκόπουλου. Η Γράβαρη είχε την έμπνευση, όμως η μπάλα πήγε χαμηλά. 11-13. Ο Πάο Κάκο πήρε αυτό το πόντο. Μπερτέκη, άφησε η Αλαγιάννη. Ωραία Γιωβάνοβιτς. Είχε ώρα να το κάνει, αλλά όποτε το επιχειρεί είναι εύστοχη. Νέα παρέμβαση πάνω στην προσπάθεια της Κογιάρ και ο ΠΑΟΚ θα έχει την απάντηση. Εδώ 12-14. Ύστερα από όλα θα πάει η Τσιόγκα στο σερβίς. Έχει άσο σήμερα. Κούλερκαν. Μερτέκη κρατάει. Φιντών και πόντος για τον ΠΑΟΚ. Σπάει το καλαδαρίδο Αραγιάννη μπλοκ. Συν 3 για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι Τσιόγκα. Σόγιασε την Καλαταρίδου. Δεν είχε πρόβλημα εκείνη. Κούλερ κάτω πλασέ. Πρώτη η Νταγιόν. Κογιάρ σώζει Καλαταρίδου, σηκώνει Γιωβάνοβιτς. Λι Φιντών. Την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Και επιστροφή της Κώτα. Φιντών που έχει και φίλους στο γήπεδο. Τους ακούμε στα από τα γαλλικά να φωνάζουν time out. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Revol, η έξυπνη επιλογή. ...12-16 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο τέταρτο σετ. Ο δικέφαλος μετά το τρίτο σετ και στο τέταρτο δείχνει να έχει τον έλεγχο. Διατηρεί τα προβαδίσματά του και σε μια πρόσταση ασφαλείας. Το Μαρκόπουλος έχει κάνει κάποιες αντιδράσεις. Να δούμε τώρα ποια θα είναι αυτή. Πρέπει να κάνει άμεσα πάντως. Με το ζόρι περάσει μπάλα, έχει επιστρέψει και Σάντος εντός. Καλό είναι αυτό για τον Μαρκόπουλο. Κούλερ είναι μέσα η μπάλα. Δίκως αμφιβολία. 13-16, Σάντος που τραυματίστηκε νωρίτερα με την κότα. Τη γλίτωσαν στο προηγούμενο σετ. Τώρα όμως έπεσε η μία πάνω στην άλλη και αυτή τη φορά τραυματίστηκε η Πορτορικανή. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Παλούν επάνθει ένα διάστρεμα. Μέσα ή όχι? Ναι, λέει η κυρία Ράτσιου στο καρφί της Κογιάρ. Καθοδόν για το MVP του αγώνα η Ισπανίδα. Ο ΠΑΟΚ 17 πόντους. 17-13. Σύνθημα καλής άμυνας από την Μίλισσα Γιωβάνοβιτς. Που στρώνει ωραία για την Σάντος. Η Πολυνοπούλου είναι εκεί. Πολύ καλά τα μπλοκ της Πολυνοπούλου. Αθόρυβη δουλειά. Ίδιο σκηνικό με την Κογιάννα και πάλι την μπάλα. Θέλει ο κύριος Φιλός να καθαρίσει το παιχνίδι η Ισπανίδα με τα σερβίς της. Κούλερκαν προς την Κογιάρ. Κούλερκαν, να τον μπλοκ και πάλι για τον ΠΑΟΚ που λειτουργεί. Σάντος θα περάσει όπως όπως. Λί για την Πολυνοπούλου. 13-19. Πλησιάζουμε τις 2 ώρες αγώνα. Ακόμα δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα Σαντορίνη στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΑΟ Θήρας. Λάθος της Κογιάρ. Πόντος ανάσα για τον Μαρκόπουλο, Ρεβόιλ. Και η μπάλα στα χέρια της Αλαγιάννη. Ή όχι. Στα χέρια της Καραγιάννη, που αρκετές φορές σήμερα έχει μπει για αυτό το λόγο, για να πάει να σερβίρει. Καραγιάννη που είναι ακραία του 2005, ακόμα ένα προϊόν της Ακαδημίας σε πολύ μεγάλες και σπουδαίες Ακαδημίες που διαθέτει το Μαρκόπουλο Ρεβόιλ. Τη ματιάσαμε και αυτή. Μας συγχωρείτε αν κάποιες φορές είμαστε κι εμείς ένα εμπόδιο στις προσπάθειες του Μαρκόπουλου Ρεβόιλ. Η Κογιάρ βλέπει τον μπλοκ από τη Σιγάβαρη και Σάντος. 14-21. Ενώ έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στο 2-0 του πρώτου σετ διακόπηκε το μάτς ΑΟ Θήρας ΑΕΚ, διότι οι νησιώτες έμειναν με 5 παίκτες λόγω κορονοϊού. Τελικά ο ΠΑΟΚ δεν θα, τελικά ο ΑΟ Θήρας δεν θα καταφέρει να παίξει και αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα ο διαιτητής Βουδούρης έκλεισε το φύλλο αγώνα εις βάρος των νησιωτών. Νέο πλήγμα. Μουσική.
Η Διάλα αποχώρησε από το παιχνίδι με αδιαθεσία, οπότε το παιχνίδι διακόπηκε. Δυστυχώς, ακόμα τώρα αυτό για τον ΑΟ Θήρας. Κακό μαντάτο και η πορεία του αγώνα τώρα για το Μαρκόπουλο, το οποίο βλέπει τον ΠΑΟΚ να είναι αγκαλιά με το 1-3 και τη νίκη. Δυστυχώς τα κρούσματα ανεβαίνουν και φαίνεται ότι οι ομάδες αρχίζουν να έχουν σοβαρές απώλειες. Το 15-23. Η Κούλερκαν για να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση όσο μπορεί το Μαρκόπουλο και όσο προλαβαίνει. Λεγιόν Λι Μπογιάρ, να το λάθος. 16-23. Επίσης να πούμε ότι ούτε ο αγώνας Λαμία Παναξιακός έγινε λόγω θέμα στο ταξίδι της ομάδας της Νάξου. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα λόγω του καιρού κυρίως. Ακόμα ένας πόντος για τον Μαρκόπουλο. Εμείς μιλάμε για τα υπόλοιπα που γίνονται γύρω μας, όμως βλέπουμε μια καλή αντίδραση από την ομάδα του Νίκου Μπουτσουρή. Για να δούμε, μπορεί να πλησιάσει κι άλλο, μπορεί να ξαναμπεί στο μάτς. Ναι! Να, η Κούλερκαν στοχεύει την Ξανθοπούλου. Έχει πρόβλημα η λίμπερο του ΠΑΟΚ. Έχουν παγώσει όλοι στο γήπεδο. Πρόβλημα στο χέρι για την Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Αν βλέπω καλά είναι και ο γιατρός του Μαρκόπουλου πάνω της. Ναι. Θα μάθουμε στο post-game το πρόβλημα της λίμπερο του ΠΑΟΚ, που φαίνεται να έχει ένα θέμα στον αντίχειρα. Δεν ξέρω αν έχει περάσει και ο καρπός της. Α, δούμε. Το Μαρκόπουλο με το momentum, να δούμε αν αυτή η διακοπή θα το επηρεάσει. Υποδοχή από την Παπαδοπούλου που επέστρεψε. Η Κούλερκαν θα βρει οροφή. 18-24. Μια ανάσα από το 3-1 και το διπλό για την ομάδα του Τάκη Φλόρου. Πολυνοπούλου στο σερβίς Σάντος. Σπάσε και η Καροφαλάκη που έχει μπει στο μάτς. Η Κότα τα καταφέρνει. Η Καροφαλάκη όχι. Και με το 18-25 πέφτει αυλαία στο παιχνίδι μας. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 1-3. Και ΠΑΟΚ από κάποιους Γάλλους φίλους της Ζουλιέ Φιντών. Πολύ καλή προσπάθεια και από τον Μαρκόπουλο, που σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει το fair play από τον αντίπαλο στον νικητή. Θυμίζουμε ότι τα πρώτα δύο σετ ήταν derby. Θα μπορούσε τον Μαρκόπουλο να προηγηθεί με 2-0, όμως ο ΠΑΟΚ έκανε καλή διαχείριση και επέστρεψε για το 24-26 του 0-1. 1-1 με 25-23 και τον Μαρκόπουλο να καταφέρει να βρει εκείνο την αντίδραση που έπρεπε στο τέλος. Άλλαξε το εικόνα μετά το τρίτο σετ. 17-25 και 18-25 ήταν ο δρόμος για να φτάσει στη νίκη το συγκρότημα του Τάκη Φλόρου. Και εκείνον και τον κύριο Νίκο Μπουτσουρή, αλλά και μία παίκτη από κάθε ομάδα. Θα τις ακούσετε στο post-game που θα γίνει σε λίγη ώρα και θα έχουμε το ρεπορτάζ η παραγωγή μας, που είναι σε μια συνεργασία του Video Live με το ΑΟ Μαρκόπουλο TV στο YouTube.
Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ο αγώνας, ο οποίος είχε την ευγενική χορηγία του Revoil, που είναι και ο χορηγός του Μαρκόπουλου, αλλά και της Kappa Admiral, από τον Γεωγραμματικό που ήταν στην περιγραφή του αγώνα.